Οδυσσός, το λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Μητρόπολη, κοσμοπολίτικο κέντρο, με τους ξένους να είναι πάντα ευπρόσδεκτοι. Άλλοτε, αλλά και τώρα, που σε μια νέα εποχή, οι Ουκρανοί προσπαθούν να ξεφύγουν από την οικονομική στασιμότητα και σε πολλές περιπτώσεις από την φτώχεια. Η τέχνη, η κουλτούρα, οι πολιτικές ιδέες σημάδεψαν την ιστορία αυτής της πόλης. Το λιμάνι της Ουκρανίας γιορτάζει φέτος τα 200 χρόνια του. Πριν δύο αιώνες, η Μεγάλη Εκατερίνη, μετά την απελευθέρωση της Κρυμαίας από τον τουρκικό ζυγό, αποφάσισε την ίδρυση λιμανιού στη Μαύρη Θάλασσα. Αντίβαρο στην κυριαρχία της Κωνσταντινούπολης. Ως τότε, η Οδυσσός λεγόταν Χατζίμπεϊ, οθωμανικό όνομα από τους Τούρκους κατακτητές. Στις 27 Μαΐου 1794, με διάταγμα της Αυτοκράτηρας, επισημοποιείται η μετονομασία της πόλης. Από Χατζίμπεϊ σε Οδυσσό. Παίρνει ξανά το αρχαίο της όνομα. Αυτό που της είχαν δώσει οι πρώτοι άπικοι, τον 7ο π.Χ. αιώνα, και ήταν Έλληνες, Μιλίσιοι. Έλληνες όμως ήταν και οι πρώτοι κάτοικοι της νέας πόλης στα τέλη του 18ου αιώνα. Πρόσφυγες από αυτούς που είχαν μεταναστεύσει στη μεσημβρινή Ρωσία και στη Μόσχα. Στα εγγένεια της Οδυσσού, ο θεμέλιος μύθος μπήκε σε ελληνική εκκλησία. Στην Αγία Τριάδα, που και σήμερα είναι ο Μητροπολιτικός Ναός της ελληνικής κοινότητας. Το 1800 ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό σχολείο. Λίγα χρόνια αργότερα, με χορηγίες ντόπιων εμπόρων, κτίστηκε η Ελληνική Εμπορική Σχολή. Η ελληνική παρουσία στην Οδυσσό είναι έντονη στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν κτίζεται η νέα πόλη. Ο ελληνοπρεπής χαρακτήρας στην αρχιτεκτονική των κτηρίων συμβαδίζει με το πνεύμα της εποχής. Νεοκλασικά κτίρια με αναφορές στην ελληνική αρχαιότητα. Συχνά θυμίζουν αρχαίους ελληνικούς ναούς. Έτσι και σήμερα στην Οδυσσό κυριαρχούν οι νεοκλασικοί ρυθμοί. Σε δημόσια αλλά και σε ιδιωτικά κτίρια. Με φαρδείς δρόμους και άριστη ρημοτομία είναι η τρίτη σε πληθυσμό πόλη της Ουκρανίας. Το μεγάλο λιμάνι που έχει συγκεντρώσει και τις περισσότερες ξένες επενδύσεις στην χώρα. Οι περισσότεροι Έλληνες της Οδυσσού τον 19ο αιώνα ήταν ευκατάστατοι πλειοκτήτες, τραπεζίτες και έμποροι. Ροδοκανάκης, Στρούτζος, Κατακουζινός, Μαρασλής. Τα μεγάλα ονόματα. Ο Γρηγόρης Μαρασλής, δήμαρχος της Οδυσσού, είναι ο πιο γνωστός. Το όνομά του έχει δοθεί σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Η βίλα του Μαρασλή είναι σήμερα σανατόριο. Οι Έλληνες τότε κατοικούσαν στην καλύτερη συνοικία, στην ελληνική, που και σήμερα είναι η ωραιότερη περιοχή της Οδυσσού. Οι αρχές του 20ου αιώνα βρίσκουν την Οδυσσό να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα επαναστατικά ρεύματα της εποχής. Το 1905 οι κάτοικοι εξεγείρονται εναντίον του Τσάρου. Υποστηρίζονται από το θωρικτό Ποτέμκιν. Η σκάλα, όπου Άιζενστάιν γύρισε τη γνωστή ταινία «Το θωρικτό Ποτέμκιν», είναι σήμερα από τα αξιοθέατα της πόλης. Η Σοβιετική περίοδος έφερε την συρρήκνωση του ελληνισμού στην Ουκρανία. Στη δεκαετία του 1930, ο ελληνισμός της Οδυσσού έχασε τους δύο βασικούς πόλους συσπήρωσης, την εκκλησία και το σχολείο. Το τότε σοβιετικό καθεστώς ήταν ιδιαίτερα εχθρικό προς τις μειονότητες. Έτσι, άρχισε να χάνεται και η ελληνική γλώσσα.
ακόμα και εκείνοι οι Έλληνες της Οδυσσού που διατηρούσαν την ελληνική συνείδηση άρχισαν να αφομοιώνονται από τη νέα σοβιετική κοινωνία. Η Οδυσσός του 1994 ζητάει τους ξένους. Πριν 200 χρόνια τους λέγανε εμπόρους και καραβοκύριζες. Σήμερα ξένα κεφάλια και business. 20.000 κουπόνια το κουτάκι της Pepsi Cola. Μισό δολάριο δηλαδή. Με τον μηνιαίο μισθό των 20 δολαρίων, μάλλον λίγοι Ουκρανοί μπορούν να ανταποκριθούν στην πρόκληση. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι η μορφή των σημερινών επενδύσεων στην Ουκρανία. Άλλωστε, στο λιμάνι αυτό της Μαύρης Θάλασσας, οι έμποροι ήταν πρωτοπόροι και στον πολιτισμό. Τουλάχιστον οι Έλληνες έμποροι. Ένα 1.200.000 οι κάτοικοι της Οδυσσού. Σε αυτούς, οι ελληνικής καταγωγής Ουκρανοί αποτελούν ασφαλώς μια μικρή μειονότητα. Η ιστορία όμως και η παράδοση του ελληνισμού στην Οδυσσό δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια έντονη παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην Ουκρανία. Ο Βλαδίμηρος Πετρίδης γεννήθηκε πριν 75 χρόνια στην Οδυσσό. Από γονείς Έλληνες. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες στη ζωή του να μιλήσει ελληνικά. Άλλωστε και η γυναίκα του είναι Ρωσίδα. Ο πατέρας μου ήταν Έλληνας. Έφυγε από τους Τούρκους, από την Σμύρνη, εδώ, με ένα γαλλικό βαπόρι. Και εδώ παντρεύτηκε. Η μητέρα μου ήταν Ρώσα. Εδώ γεννήθηκα. Εδώ τελείωσα το ελληνικό σχολείο. Είχαμε εδώ πριν του πολέμου, εφτατάξιο σχολείο. Και από τότε, από το 1934, εγώ σχεδόν δεν ομιλούσα ελληνικά. Επειδή δεν είχαμε ποιον να ομιλήσω. Δεν είχα, σχέσεις δεν είχαμε με τους Έλληνες, δεν έρχονταν εδώ οι Έλληνες. Κύριε Πετρίδη, βλέπω έχετε εδώ πέρα ελληνικά γραμματόσημα, ελληνικά νομίσματα, μια τεράστια συλλογή και πολύ μεγάλης αξίας. Έτσι. Όμως παρόλα αυτά στην Ελλάδα δεν έχετε πάει ποτέ. Έτσι. Πώς τη φαντάζεστε? Ούτε δεν ξέρω πώς να σας πω. Επειδή ποτέ δεν την είδα, αλλά έχω μεγάλη συλλογή δελτάριων ελληνικών. Από εκεί και δεν ξέρω την Ελλάδα. Και πώς τα βρίσκετε αυτά? Όταν ήμουν πλέον 11 χρονών παιδί, από τότε πλέον τα συνάζω όλα. Πόσα γραμματόσημα περιλαμβάνει η συλλογή σας? Σχεδόν 6.000 γραμματόσημα είχα. Και πόσα νομίσματα? Και νομίσματα έχω πάρα πολύ. Σχεδόν 5.000 είναι πλέον. Και όλα αυτά σκέπτεστε να τα δωρίζετε στην Ελλάδα? Ναι, θέλω να τα δωρίσω στην Ελλάδα. Για να μένει όπως είναι έτσι τώρα. Επειδή είναι αυτό η ιστορία της Ελλάδος και της Ελλάδος από εδώ, από τη Μαύρη Θάλασσα. Πώς φαντάζεστε, εσείς λέτε θα πάτε στην Ελλάδα? Θέλω να πάω. Πρώτη μέρα που θα φτάσετε στην Ελλάδα, θα νομίζω μπείτε στο αεροπλάνο, τι θα κάνετε? Νομίζω ότι θα πάω στην Ακρόπολη, να την φιλήσω την γη αυτή. Ο Βλαδίμηρος Πετρίδης είναι ένας από τους περίπου 15.000 ελληνικής καταγωγής Ουκρανούς της Οδυσσού. Απόγονοι των 900 Ελλήνων της Διασποράς που στα τέλη του 18ου αιώνα ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της Οδυσσού. Η νέα γενιά των Ουκρανών που έχουν έστω και κάποιες μακρινές ελληνικές ρίζες δείχνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και για την Ελλάδα, που είναι βέβαια και μια διέξοδος στην φτώχεια και στην ανεργία της σημερινής Ουκρανίας. Αυτοί είναι οι μαθητές του τμήματος ελληνικής γλώσσας στην Οδυσσό. Άρχισαν να μαθαίνουν ελληνικά πριν λίγους μήνες. Και πρώτα απ' όλα τον εθνικό ύμνο. Η Σάσα είναι 15 χρονών. Κανείς στο σπίτι της δεν μιλάει ελληνικά. Ελληνίδα όμως ήταν η γιαγιά της. Αυτή η μακρινή ελληνική ρίζα έσπρωξε την Σάσα να μάθει ελληνικά. Θέλω να πάω στην Ελλάδα, λέει, για να δω από κοντά όσα διαβάζουμε στα βιβλία για τον ελληνικό πολιτισμό. Έχω αρχίσει τώρα να αισθάνομαι την Ελλάδα σαν πατρίδα μου. Ο Μικάηλ, 15 χρονών,
μαθαίνει τώρα ελληνικά για να σπουδάσει αρχαιολόγος στην Ελλάδα. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στην Ουκρανία, λέει, και θέλω να γνωρίσω την Ελλάδα. Ο Γιώργος Βασιλιάδης έχει βέβαια ουκρανικό διαβατήριο, αλλά ο ίδιος δηλώνει Έλληνας, έστω και αν δεν μιλάει ελληνικά. Οι γονείς μου ήταν Έλληνες, λέει, αλλά στις δεκαετίες του 50 και του 60 κανείς δεν μπορούσε να διδάξει και να διδαχθεί την ελληνική γλώσσα. Θέλω όμως τα δικά μου παιδιά να μάθουν ελληνικά. Ο ενθουσιασμός για την Ελλάδα, αλλά και η προσδοκία μιας καλύτερης ζωής. Η γλώσσα είναι το βασικό πρόβλημα. Λίγοι από τους ελληνικής καταγωγής Ουκρανούς μιλάνε ελληνικά. Στην περιοχή είμαστε 15-12 χιλιάδες. Είναι χωριά που είναι πολλοί Έλληνες, αλλά δεν, όπως σας είπα, δεν μιλάνε ελληνικά. Γράφονται Ρώσοι, γράφονται Ουκράινες, τότε γράφονται άλλα, αλλά ελληνικά δεν γράφουν. Τώρα άρχισε πιο καλύτερα να ζούμε, διότι είναι ελευθερία. Αυτά τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε ελευθερία. Η Οδυσσός τιμά την ιστορία του ελληνισμού. Σε πλατεία Ελλήνων μετονομάστηκε ο χώρος μπροστά από το κτίριο που στεγάζει το Ίδρυμα του Ελληνικού Πολιτισμού. Είμαι Ελληνίδα, τελείωσε το ελληνικό σχολείο που τώρα ακόμα υπάρχει. Η Τατιάνα Τσιχλοπούλου φίτησε στο ελληνικό σχολείο της Οδυσσού, που μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1930 λειτουργούσε σε αυτό το κτίριο. Έκτοτε τα ελληνικά σταμάτησαν να διδάσκονται στην Οδυσσό. Φέτος, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος, διδάσκονται σαν ξένη γλώσσα σε ένα σχολείο. Η θρησκεία ήταν πάντα συνδετικός κρίκος των Ελλήνων της Διασποράς, ιδιαίτερα στις Ορθόδοξες ηγεμονίες του 19ου αιώνα. Σήμερα στην Ουκρανία αναβιώνει το θρησκευτικό συνέστημα. Οι λιτανίες κυριαρχούν στις γιορτές για τα 200 χρόνια της Οδυσσού. Η ελληνική εκκλησία της Οδυσσού αποτελεί εξαρχία του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Κάποτε η μεγάλη ελληνική κοινότητα της Οδυσσού τον έκτισε. Είναι ο πρώτος ναός που θεμελιώθηκε στην Οδυσσό. Οι Έλληνες, όπως θρησκεύουν στην Ελλάδα, θρησκεύουν και εδώ. Και ακόμη περισσότερο, κατορθώσανε σε δύσκολους καιρούς, με διωγμούς, πραγματικά, να διατηρήσουν την ορθόδοξη πίστη τους και τον ελληνισμό τους, άσχετα αν μερικές φορές, για να τα απεξέλθουν σε αυτά τα γεγονότα, κρυβότανε. Η μεγάλη ακμή του ελληνισμού στην Οδυσσό ήταν κυρίως στις αρχές του 19ου αιώνα. Από εδώ ξεκίνησε και η ιδέα της απελευθέρωσης του γένους από τον τουρκικό ζυγό. Το 1814 ο Σκουφάς, ο Ξάνθος και ο Τσακάλοφ συγκροτούν στο κτίριο που βρίσκεται ακριβώς από πίσω μου τη μυστική επαναστατική τους οργάνωση και δίνουν τον όρκο των φιλικών. Ενώπιον του αληθινού Θεού, ορκίζομαι ότι θέλει θρέφω εις την καρδίαν αδιάλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου, των οπαδών και των ομοφρόνων τούτων. Ορκίζομαι εις σε, ο ιερά πλην τρισαθλία πατρίς μου, εις τας πολυχρονίους βασάνους σου και εις την μέλουσαν ελευθερία των ομογενών μου. Είναι η πρώτη επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία που επισκέπτεται τον ιερό αυτό χώρο μετά την εθνική παλιγενεσία. Σκοπός τα εγγένεια του πρώτου παραρτήματος στο εξωτερικό του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού και του παρακείμενου μουσείου της Φιλικής Εταιρείας. Με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιός, το κτίριο της Οδού Κράσνη, όπου έδρασαν οι τρεις φιλικοί, αποκαθίσταται για να φιλοξενήσει την ιστορική μνήμη των Ελλήνων. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 1991 όταν ήμουν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και διάβασα στα πρακτικά του Εμπορικού Συλλόγου ότι όταν γιόρταζαν 25 Μαρτίου με μεγάλη μεγαλοπρέπεια στον Πειραιά, στο τέλος τελείωνε μια ευχή κάποιος από εμάς να κάνει το μνημόσυνο αυτό στο σπίτι των τριών συναδέλφων, εννοώντας συναδέλφους τρεις φιλικούς. Έτσι ξεκίνησα και να πραγματοποιήσω αυτή την ευχή. Στις τέσσερις αίθουσες του μουσείου εκτίθενται ιστορικά τεκμήρια και κοιμήλια σχετικά με τις απαρχές, την οργάνωση και τη λειτουργία της Φιλικής Εταιρείας.
Μέρος του πρωτότυπου υλικού, κυρίως έπιπλα και προσωπικά είδη των φιλικών, προέρχονται από το Ιστορικό Μουσείο της Οδυσσού, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα της συλλογής του μουσείου αποτελούν πιστά αντίγραφα από εκθέματα του Εθνικού και Ιστορικού Μουσείου Αθηνών, των αρχείων του κράτους και άλλων συλλογών. Είκοσι χρόνια μεσολαβούν από την ίδρυση της πόλης της Οδυσσού ως τη συγκρότηση της φιλικής εταιρείας. Αναμφίβολα η γεωγραφική θέση της πόλης, λιμάνι με πρόσβαση προς τη Ρωσία και τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, είναι ιδανική για να αποτελέσει την έδρα της μυστικής επαναστατικής οργάνωσης των Ελλήνων. Όμως η ελληνική επανάσταση δεν θα ήταν εφικτή δίχως τον πόλη του πολιτισμού. Σχολεία, θέατρο και τυπογραφία αποτελούν κύριες προτεραιότητες της ελληνικής κοινότητας της Οδυσσού και από την κοινωνία των εμπόρων φτάνουμε στη φιλική εταιρεία. Η κοινότητα αναπτύχθηκε αρκετά γρήγορα με εξέχοντες, θα έλεγα, με εξέχουσες προσωπικότητες, οι οποίες όχι μόνο στον οικονομικό τομέα ανεδείχθησαν, αλλά και στον πολιτισμικό και στον πνευματικό. Δηλαδή το κοινό, αν θέλετε, των Ελλήνων ασφαλιστών, των Οδυσσινών μάλλον ασφαλιστών, ίδρυσε και σχολεία, ίδρυσε και νοσοκομεία, έχουμε τις πρώτες περίπου ελληνικές παραστάσεις θεάτρου. Το ελληνικό θέατρο λειτουργήσε στην αρχή στην Οδυσσό, αργότερα και στο Βουκουρέστι. Και ήθελα εδώ να πω ότι οι τραγωδίες που παίχτηκαν με αρχαία θέματα ακριβώς είχαν πάντα και το σκεπτικό ότι πρέπει να ξαναθυμίζουμε στους Έλληνες. Εκείνη την εποχή υπάρχει μια έξαρση, αν θέλετε, αυτής της όχι αρχαιολατρίας, αλλά της επιστροφής προς το αρχαίο, να ξαναθυμίζουμε στους Έλληνες ποιοι ήταν και γιατί έπρεπε πια να αποτινάξουν το ζυγό. Δηλαδή όλα αυτά, αν σκεφτείτε ότι αυτά γινόταν το 1817 και η Επανάσταση έγινε το 1821, είναι πια δείγματα μιας έντονα αφυπνισμένης εθνικής συνείδησης. Τεκμήρια αδιάψευστα της πλούσιας πολιτιστικής κίνησης των Ελλήνων της Οδυσσού, οι εκδόσεις που εκτίθενται στην παλαιότερη Ουκρανική βιβλιοθήκη. Η μοναδικής αρχιτεκτονικής βιβλιοθήκη Μαξίμ Γκόρκι αποτελεί σύμβολο της ελληνοουκρανικής φιλίας, όχι μόνο γιατί φιλοξενεί τις ελληνικές εκδόσεις, αλλά κυρίως γιατί ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της υπήρξε ο Έλληνας δήμαρχος της Οδυσσού, Γρηγόριος Μαρασλής. Δίπλα στις χειρόγραφες αφιερώσεις του Πούσκιν και του Τουργένιεφ, στις σπάνιες ρωσικές εκδόσεις, οι προθήκες φιλοξενούν βιβλία ελληνικά, σύσσωμη την προσωπική βιβλιοθήκη του Γρηγορίου Μαρασλή, που ο επιφανής Έλληνας δόρισε στη βιβλιοθήκη Γκόρκη. Το ελληνικό τμήμα της βιβλιοθήκης Γκόρκη είναι για χρόνια ο μοναδικός φάρος του ελληνικού πνεύματος που απομένει στην Οδυσσό. Μέχρι τώρα, εφ' εξής, οι Έλληνες της Οδυσσού αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ουκρανίας θα έχουν την ευκαιρία μέσω της βιβλιοθήκης αναγνωστηρίου που λειτουργεί στους κόλπους του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού να έρθουν σε επαφή με τους αρχαίους συγγραφείς, την νεότερη ελληνική λογοτεχνία, την ιστορία, την αρχαιολογία και την τέχνη της Ελλάδος. Η επιλογή των βιβλίων για τη βιβλιοθήκη έγινε με το σκεπτικό να υπάρχουν βιβλία που θα υποστηρίξουν την ελληνική κοινότητα που υπάρχει εδώ, θα υποστηρίξουν τις διάφορες ελληνικές έδρες που θα δημιουργηθούν στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και επίσης έχουμε και μια σχολική βιβλιοθήκη, παιδική βιβλιοθήκη, στην οποία μπορούν να πάνε παιδιά που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στα σχολεία και να διαβάσουν βιβλία. Η βιβλιοθήκη αυτή έχει 6.000 τόμους τώρα, αλλά με την υποδοχή και αποδοχή που είδαμε ότι έχει αυτή η οργανωμένη βιβλιοθήκη εδώ στην Οδυσσό, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα ξεπεράσει τους 15.000 τόμους. Πρέπει να πούμε επίσης ότι έχουμε υλικό σε πολλαπλά αντίτυπα, δηλαδή βιβλία για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και άλλα βασικά εργαλεία για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, τα οποία σκεπτόμαστε και προγραμματίζουμε και σχεδιάζουμε να τα στείλουμε σε όλη την Ουκρανία όπου διδάσκονται τα ελληνικά γράμματα και σε μεγάλες πόλεις όπως η Μαριούπολη, η οποία έχει τουλάχιστον 130.000 Έλληνες. Οι ελληνικής καταγωγής Ουκρανοί θα σκύψουν στις ρίζες τους, θα αρθρώσουν επιτέλους τη γλώσσα των παππούδων τους, την ξεχασμένη χρόνια ολόκληρα. Το Ίδρυμα του Ελληνικού Πολιτισμού
μπορεί και έχει ξεκινήσει μαθήματα ελληνικής γλώσσας και θα ενισχύσει αυτή την προσπάθεια, θα την οργανώσει, ώστε αυτοί που θα θέλουν να μάθουν ελληνικά θα μπορούν στο Ίδρυμα σε ειδικά μαθήματα για ενηλίκους και σε διάφορα επίπεδα να μάθουν ελληνικά. Παράλληλα, έχουμε προγραμματίσει να βοηθήσουμε το ελληνικό σχολείο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και γενικότερα το χώρο εδώ της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που έχουν φοιτήσει και στο εδώ Πανεπιστήμιο και σε άλλα πανεπιστήμια της παλιότερης Σοβιετικής Ένωσης και στην Ελλάδα, που θα διδάξουν την ελληνική γλώσσα με έναν τρόπο επαρκή. Υπέρ του ευαγούς ιδρύματος τούτου των ιδρυτών. Τα εγγένεια του παρατήματος και του μουσείου δικαίως είχαν πανηγυρικό χαρακτήρα. Οι ομογενείς της Οδυσσού αγκάλιασαν τους συμπατριώτες τους Έλληνες, αλλά έσφιξαν και τα χέρια των συμπολιτών τους Ουκρανών. Είναι μια μεγάλη υπόθεση εθνικής, αν θέλετε, αφετηρίας, αλλά και παρεμβατικότητας στην σύγχρονη δυνατότητα ανάπτυξης των σχέσεων ανάμεσα στους δύο λαούς. Το πνεύμα της που διέπει και τους επίσημους και τους ανεπίσημους, και το διαπιστώνουμε κάθε στιγμή, είναι τόσο φιλικό, τόσο θερμό, τόσο θετικό, που είναι ίσως παραπάνω από ό,τι χρειάζεται στους Έλληνες να προκόψουν, που προκόβουν και όταν ακόμα το περιβάλλον δεν είναι φιλικό. Στην πανέμορφη πόλη του Ευξήνου Πόντου, ο δρόμος για την ανάπτυξη της ελληνικής κοινότητας φαίνεται να ανοίγει. Πολιτισμός, παιδεία και θρησκεία, οι τρεις κεντρικές αρτηρίες του. Οι ελληνικής καταγωγής Ουκρανοί έχουν τα εφόδια να τον διαβούν. Ο περίγυρος τους δίνει τα ερεθίσματα. Η Ουκρανία, μαζί με τη Ρωσία και τη Γεωργία, είναι τόπος όπου άνθησαν οι τέχνες και τα γράμματα. Η παράδοση στο θέατρο, τη λογοτεχνία και τη μουσική μεγάλη. Η πόλη, άλλωστε, με το αρχαιοελληνικό όνομα, ακτινοβολεί πολιτισμό. Του 19ου αιώνα, η όπερα, η φιλαρμονική, η βιβλιοθήκη, τα μουσεία, αρχαιολογικό και ναυτικό, τα αγάλματα που κοσμούν τους πλακώστρωτους δρόμους και τις καταπράσινες πλατείες, αντικατοπτρίζουν την ιστορία και την κουλτούρα του τόπου που γνωρίζει ακόμα και ο πιο φτωχός Ουκρανός. Οι αλλαγές βέβαια είναι καταφανείς. Οι ραδιοσυχνότητες της Οδυσσού εγκαταλείπουν την κλασική ή παραδοσιακή μουσική για τους ροκ και pop ήχους. Η τέχνη βγαίνει στο δρόμο για να προσελκύσει τους τουρίστες. Οι ουκρανικές φορεσιές αντικαθίστανται από μοντέρνα συνολάκια. Κάθε τι δυτικό τρόπο είναι πρωτόγνωρο και γοητεύει. Στο κατόφλι του 2000, η Οδυσσός, όπως και ολόκληρη η πρώην Σοβιετική Ένωση, καλείται να συγκεράσει το παρελθόν με το παρόν, την ιστορία με την ανάπτυξη. Να απαντήσει στις νέες προκλήσεις χωρίς να χάσει την ταυτότητά της, για να μπορέσουν οι επερχόμενες γενιές να ζήσουν καλύτερα.